Οδή στη Μακεδονία. Αναφορά στο μακεδονικό. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας διάλεξης. Ένα δυνατό, εθνικό, φλέγον θέμα, το οποίο θα μας αναπτύξει η συγγραφέας δημοσιογράφος Ekaterine Livanis, μέλος του ελληνικού πολιτισμού. Με την δική της στη βαρύ πένα, την ευρία γνώση της επί του θέματος και το βαθιστόχαστο του πνεύματός της, θα μας παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη για τη Μακεδονία μας του παλιού καιρού, αλλά και του νέου καιρού. Την καλωσορίζουμε στο βήμα. Ελάτε, κυρία Λιβάνη, για το βιογραφικό των μιλητών μας, αναγνώστε το πρόγραμμα. Ελπίζω να με ακούτε όλοι καλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σεβασμιότατε, η απόψινή μας συνάντηση δεν ακούγεται καλά. Η απόψινή μας συνάντηση αποσκοπεί στο να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς. Σκέψεις και προβληματισμοί που αφορούν την Ελλάδα μας και ιδιαίτερα την πολύπαθη Μακεδονία μας. Σκέψεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια, αλλά ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το γεγονός ότι αυτή η ομιλία δίδεται σε έναν ιερό κατά την άποψή μου χώρο, όπου βαπτίζονται, εκπαιδεύονται και διαμορφώνονται οι νέες γενιές των Έλληνο-Αμερικανοπαίδων, δημιουργεί σοβαρή και υπεύθυνη αυτή την ομιλία. Είμαι βέβαια ότι την ιστορία της Μακεδονίας, που φτάνει ως εμάς από τα βάθη των αιώνων, τη γνωρίζει ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τη δική του νόηση. Είναι αλήθεια ότι η Μακεδονία στο πέρασμα των αιώνων έγινε θύμα πολλάκης πολιτικών εκμεταλλεύσεων. Αλλά τίποτε και κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει στην πορεία των χιλιάδων ετών την ιστορική αλήθεια της ελληνικότητας του Ιερού Μακεδονικού χώρου. Ενός γεωγραφικού χώρου καθαρά ελληνικού, που μαρτυρείται και διαπιστώνεται από τα σπλάχνα της γης της, που μιλά για τους προκατόχους Έλληνες και που φρόντισαν οι μεγάλοι όλων των εποχών να την περιορίσουν σε αυτό το μικρό κομμάτι, το ηρωικό, το ελληνικό κομμάτι της Μακεδονικής γης. Και αυτό το μικρό κομμάτι διατηρήθηκε τραυματισμένο αλλά υπερήφανο επί σειρά αιώνων με ποταμούς αίματος και θυσίες απερίγραπτες. Όταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής με τα δακρύων μίλησε για μια Μακεδονία και ελληνική, είμαι βέβαια ότι αναφερόταν σε όλο το μακεδονικό χώρο. Έναν χώρο που για διαφόρους λόγους όχι μόνο δεν τον απαιτήσαμε, αλλά το κατοχυρώσαμε στους Σλάβους με μία ταυτότητα που τους παρέχει πλέον το δικαίωμα των εμπορικών εκμεταλλεύσεων και κυρίως με κίνητρα κλοπής πνευματικών και ιστορικών δικαιωμάτων. Αγαπητοί μου, το μείζον εθνικό μακεδονικό θέμα όχι μόνο θα έπρεπε να μας ενώνει σαν λαό, αλλά δυστυχώς η πολιτική από μη πολιτικούς άντρες έχει δημιουργήσει σύγχυση η οποία πολλάκις μας απομακρύνει από την αλήθεια και από την ουσία των προβλημάτων. Στο τεραστία σημασίας μακεδονικό θέμα δεν θα έπρεπε να ισχύει το κομματικό κίνητρο.
Δυστυχώς όμως, ανάξει η πολιτική όλων των χρωμάτων και των αντιλήψεων περί πατρίδος απόψεων, μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω και μας θύμισαν καταστάσεις τις τραγικότερες και αγριότερες που έζησε η σύγχρονη Ελλάδα. Η Ελλάδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετέπειτα. Και αυτό το μετέπειτα ήταν το ανάθεμα του εμφυλίου πολέμου. Και δυστυχώς οι μνήμες αυτές επανήλθαν τα τελευταία χρόνια και δει τους τελευταίους μήνες. Μέσα από μια άγνωστη, λησμονημένη, καταταλαιπωρημένη περιοχή αυτή των Πρεσπών, μας ξαναθύμισαν τις εποχές εκείνες που ο Έλληνας έσπαζε τον Έλληνα. Και μόλις χτες, 153 βολευτές. Οι πολιτικοί που αποφάσισαν με μια προδοτική συμφωνία για την παγόρευση ξένων συμφερόντων, παρέδωσαν την ελληνική ταυτότητα στους Σλάβους και με την ταυτότητα αυτή εμείς οι Έλληνες νομιμοποιήσαμε ένα κρατήδιο, ένα συνοθήλευμα 3 εκατομμυρίων ατόμων εκτελώντας εντολές όλων αυτών που οδήγησαν την Ελλάδα του 20ου και του 21ου αιώνα σε ένα παρελθόν που είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ όλοι να λησμονήσουμε. Η Ελλάδα χωρίς λόγο και χωρίς κανένα όφελος, αλλά κυρίως χωρίς λογική, μετέτρεψε και νομιμοποίησε το 2019, το τρέχον έτος, ένα μόρφωμα σε κράτος, το οποίο ήδη αναγνωρίζεται ως Μακεδονία, χωρίς να είναι ελληνικό. Διαρωτώ με αν εμείς οι βορειοελλαδίτες ζούμε πλέον ως μειονότητα του κράτους της Μακεδονίας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι τελικά η Ελλάδα αυτοπαγιδεύτηκε σε έναν κύκλο συνεχών απολειών, σε εθνικό, πνευματικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο. Και όλα αυτά διότι έντεχνα είχαν δημιουργηθεί συνθήκες οι οποίες διέβρωσαν τις ελληνικές ηθικές αξίες. Αυτό που ζήσαμε, το οικονομικό, τραγικό, πρόσφατο παρελθόν, ήταν αποτέλεσμα της απολίας των ηθικών μας αξιών. Οι ευγενείς της Ευρώπης επέμεναν πως η Ελλάδα έπρεπε, ήταν υποχρεωμένη τρόπον τεινά, να συμφωνήσει στην ονομασία για την ενότητα και το καλό της Ευρώπης. Δυστυχώς, παντελώς και ανεδέστατα αδιαφόρησαν για το καλό της Ελλάδος και αυτό με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβερνήσεως. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υπερηφάνως δηλώνουν άθεοι, δηλαδή χωρίς ιερών και όσιων, και προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία και να ικανοποιήσουν επιθυμίες και βλέψεις που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ούτε με εκείνο το εσχρό, το επαχθές έγκλημα του παιδομαζώματος, με ένα ονειροπόλο σύνθημα πρώτη φορά αριστερά, άνοιξαν την κερκόπορτα αυτή που οδηγεί τους Έλληνες σε τρομερά δεινά, και όχι μόνο εμάς, αλλά τις επόμενες γενναίες. Η εισδοχή του κρατηδίου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ υπήρξε το προκάλεμα των προθέσεων του κρατηδίου και της προστάτηδος Βουλγαρίας, ενισχυμένο από τα συμφέροντα της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα όσα επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση είναι γελία. Είναι αντισυνταγματικά, αντελληνικά, είναι προδοτικά και είναι κάθετα αντίθετα προς τα συμφέροντα και την εξέλιξη της Ελλάδος. Είναι αντίθετα προς την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Και εκτός πολλών άλλων, ο Έλληνας θέλει να αφήσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε επόμενες γενναίες την υπερηφάνεια να είναι Έλληνες, ελεύθεροι, αδούλωτοι. Τα Σκόπια δεν είχαν. Δεν έχουν και δεν θα έχουν καλές προθέσεις στο μέλλον και οι πράξεις τους το αποδεικνύουν. Ήδη ο κύριος Ζάεφ, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, το Φεβρουάριο, το προηγούμενο αυτό του έτους που μας πέρασε, και πριν ακόμη ενταχθούν τα Σκόπια επισήμως στο ΝΑΤΟ, με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβερνήσεως, το ελληνικής εντός παρενθέσεων, ανακοίνωσε ότι μεταφέρει από τη Βουλγαρία στα Σκόπια το άγαλμα ενός Βουλγάρου αντισυνταγματάρχου, ήρωα για τη χώρα του. Και θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αυτός ο αντισυνταγματάρχης, ο Κωνσταντίν Καβαλιέρεφ, ήταν ο πρωταγωνιστής του 1944, δηλαδή τότε που οι Βούλγαροι, με το συνοθήλευμα των υπολείπων Σλάβων και με τους κομμουνιστάς Έλληνες, κατάγεγαν τα χωριά μας και έσφαζαν τους Έλληνες που προσπαθούσαν να τους αποθήσουν, να τους εμποδίσουν να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Ο Πρωθυπουργός του Κρατηδίου των Σκοπίων, με την κρυφή βουλγαρική προστασία, είχε προτείνει την ονομασία Δημοκρατία του Ήλιντεν και είχαν στήσει την πιο έξυπνη αλλά και την πιο απλή παγίδα στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτήν την ονομασία και ετοιμάσανε γιατί ήταν προϊόνιζε καταστροφή η Δημοκρατία του Ήλιντεν και γι' αυτό χαρίσαμε το όνομα Δημοκρατία και Βόρειος Μακεδονία για να προστατευτούμε από τι. Τους κάναμε Μακεδόνες και εμείς, όπως είπα προηγουμένως, τουλάχιστον έτσι αισθάνονται πάρα πολλοί Βόρειο-Ελλαδίτες ότι θα αποτελούμε τη μειονότητα του κράτους της Μακεδονίας. Έχουμε λοιπόν ένα κρατήδιο το οποίο αποτελείται 60% από Σλάβους, 24% Αλβανούς και το υπόλοιπο 14-16% από Ρωμά και Τούρκους. Έχει επιλέξει για εθνική του εορτή την εξέγερση του Ήλιντεν του 1903. Έτσι λοιπόν έχει κερδίσει το όνομα Μακεδονία και έχει και την Δημοκρατία του Ήλιντεν ως εθνική του επέτειο. Αυτό το κρατήδιο λοιπόν έχει δανική εθνική επέτειο, δανική ιστορία και όνομα, έχει δανική γλώσσα η οποία αποτελείται από φθόγκους, βουλγαρικούς, σερβικούς και πιθανόν από άλλους και όλα αυτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χάρης στην ηλιθιότητα των Ελλήνων πολιτικών. Πέραν όλων αυτών που προχείρους ανέφερα και άλλων τεινών που θα αποφύγω για οικονομία χρόνου, να σκεφτούμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Την επίθεση που δέχεται η χριστιανοσύνη σε όλα τα Βαλκάνια και από τους φίλους μας της Ανατολής, τους Τούρκους, και θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά αυτό το θέμα, εάν σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, με βάση το θρήσκευμα, δημιουργήθηκαν όρια κρατών, σύνορα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ακολουθείται από ένα ισχυρότατο μειοψηφικό Ισλάμ. Και είναι επικίνδυνο διότι, όπως θα έχετε παρατηρήσει τελευταία, σοβαρά ζητήματα κρατών εκτελούνται από τη μειοψηφία. Και όλοι ξέρουμε πως όπου καταργείται το πολυτιμότερο και ισχυρότερο όπλο της δημοκρατίας, ο σεβασμός στην πλειοψηφία, τότε εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, και με αυτό το σκεπτικό, είναι επικίνδυνο το Ισλάμ στις περιοχές αυτές.
Δεν θα σας κουράσω ούτε με άρθρα, ούτε με παραγράφους, ούτε με ρητά. Πολλά σε εμάς φτάνουν διαστρεβλωμένα. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομα να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα όσα θεωρώ απαραίτητα, προκειμένου να διευκολυνθούμε για τη συνέχεια και το διατάφτα. Ο Γιώζιπ Μπρος, γνωστός ως Τίτο, ένας ιδιοφυής κομμουνιστής, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε τις βάσεις για το μόρφωμα των Σκοπίων. Ο Τίτο είχε ξεκινήσει με την Κροατία, τη Σερβία, τη Σλοβενία και στη συνέχεια με μικρότερες ή μεγαλύτερες οντότητες. Το 1963 επήραν το επίσημο όνομα Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας και το 1980 με την πολιτική και οικονομική κρίση η Ιουγκοσλαβία διελήφθη εις τα εξών συνετέθη. Ο Τίτο είχε πολλά όνειρα. Είχε το όραμα της Ενωμένης Μακεδονίας, η οποία αποσκοπούσε στην ένωση όλων των βαλκανικών λαών, διότι οι Σλάβοι θεωρούσαν ανέκαθεν τη Μακεδονία ως έναν σλαβικό χώρο. Βεβαίως, η Μακεδονία γεωγραφικά είναι μία, αλλά είναι ελληνική. Και οι τότε μεγάλοι της Ευρώπης και όχι μόνο, κατάφεραν και τη διαμέλησαν στα τέσσερα κομμάτια, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Αλβανία, και ονειρευόταν για πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι τίποτε δεν είναι καινούριο. Όλα έχουν ξεκινήσει από παλιά και ιδιαίτερα το έκτρωμα των Σκοπίων ξεκίνησε το 1944. Τότε είχε γίνει γνωστή ως Ποράνενσα Ιουγκοσλοβένσκα Ρεπούμπλικα Μακεδόνια, αυτό που μόνοι μας αναμασίσαμε επί σειρά ετών Φυρών, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ονομασία αυτή αφορούσε αδιαμφισβήτητα την ιστορική και πολιτιστική δική μας κληρονομιά, την κληρονομιά των Ελλήνων, διότι κατά την κρίση των Ελλήνων πολιτικών το Φυρόν υπέκρυπτε αλυτρωτικούς και αναθεωρητικούς σχεδιασμούς. Εμείς είχαμε κρατήσει το αλυτρωτικούς, αλλά είχαμε ξεχάσει τους αναθεωρητικούς. Και έτσι, το 1992 ετέθησε εφαρμογή το Σύνταγμα του Κρατηδίου, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις, ιδιαίτερα όμως οι τροποποιήσεις αφορούσαν την προστασία των Σλαβομακεδόνων, δηλαδή Σλάβων που κατοικούσαν στη Μακεδονία. Σλάβων. Αλλά ακόμη και για Σλαβομακεδόνες που ζούσαν σε άλλες χώρες. Και εδώ θα πρέπει να μην δυσμονήσουμε ότι με το πρόσχημα της προστασίας των μειονοτήτων η Τουρκία μας πήρε τη Βόρεια Κύπρο. Και έτσι τώρα έχουμε τη Βόρεια Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία. Το Φεβρουάριο του 1992 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανέθεσε στον τότε προεδρεύοντα Πορτογάλο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ζωζέ Πινέιρο, να βρει μία συμβιβαστική λύση για την ονομασία, δηλαδή για το Σκοπιανό, διότι δεν ήταν μακεδονικό το θέμα. Δεν έκαιγε για εμάς η ονομασία, έκαιγε για τους Σκοπιανούς. Ήταν ένα Σκοπιανό θέμα που η λαχτάρα μας για τη Μακεδονία το μετέτρεψε σε μακεδονικό. Τότε λοιπόν ο Πινέιρο πρότεινε το Νόβα Μασεδόνια, Νέα Μακεδονία. Και τον Απρίλιο του ιδίου έτους στην Αθήνα ξεκίνησαν και κορυφώθηκαν οι ανησυχίες, οι πολιτικές ανησυχίες, οι οποίες βεβαίως μετεφέρονται και στο εξωτερικό. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας
συγκάλεσε τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων, κάτι που απέφυγε και ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Τσίπρας, απαξιώνοντας όλο το πολιτικό σύστημα εκεί. Κάλεσε λοιπόν ο αείμνηστος Καραμανλής όλους τους αρχηγούς και παμψηφία απεφασίστη η απαγόρευση και απόρριψη του ονόματος, το οποίο θα περιείχε το Μακεδονία και τα παράγωγα αυτής. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να σημειώσουμε σοβαρά πολιτικά λάθη των Ελλήνων. Με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το 1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία επιτροπή υπό τον Πάτεντερ, ο οποίος ήταν δικαστικός, με σκοπό να εξετάσουν με ενδελέχεια εάν τα Σκόπια είχαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν κράτος και με ποιο όνομα. Ο δε Πατεντέρ ζήτησε και έθεσε ως όρο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά, με συγχωρείτε, η ελληνική πλευρά να συμμετέχει με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί? Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδος που προστατεύει τον πολίτη αλλά και το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς, για διαφόρους λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων, η Ελλάδα δεν συμμετείχε σε αυτήν την επιτροπή, διότι είχε πολλά σοβαρά ζητήματα να εξετάσει. Είχε να πάρει το πολιτικό του διαζύγιο ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά και έτσι δεν παρευρέθη κανείς σε εκείνη την ημέρα που διακυβεύεται το όνομα των Σκοπίων, η ίδρυση του κράτους των Σκοπίων και τα συμφέροντα της Ελλάδος. Και τον Απρίλιο του 1993 η Φυρών έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τον ΟΗΕ μετά από την αίτηση των Σκοπίων με την προσωρινή ονομασία της Φυρών, χωρίς να έχει το δικαίωμα σημαίας, το σύμβολο της σημαίας. Και αυτό θα διαρκούσε μέχρι ότου θα υπήρχε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία για την ονομασία του κρατηδίου και τότε ξεκίνησαν οι διμερείς διαπραγματεύσεις. Το Φεβρουάριο του 1994 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου διεπίστωσε αδιαλαξία των Σκοπίων σε όλους τους τομείς. Και εκτός άλλου, τότε προέκυψε το σοβαρότατο θέμα της σημαίας με το 16άκτινο αστέρι, αυτό το αστέρι της Βεργίνας. Όταν είδε ότι δεν προχωρούσαν οι καταστάσεις, ο πολιτικός άντρας κατέφυγε στην επιβολή ενός αυστηρού, ασφυκτικού οικονομικού αποκλεισμού και στην κυριολεξία τότε τα διέλυσε τα Σκόπια. Και εδώ παρένθεση. Λίγο μετά, ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδος μετανάστευσε στα Σκόπια. Και γιατί? Διότι είχαν την εξυπνάδα οι Σκοπιανοί να τους προσφέρουν γη για τις εγκαταστάσεις τους με ένα δολάριο το τετραγωνικό μέτρο, με φοροαπαλλαγή που έφτανε το 60% περίπου, και 5 χρόνια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα πρώτα 5 χρόνια, τα έξοδα τα ανελάμβανε το κρατήδιο. Αποτέλεσμα. Οι εργάτες της Ελλάδος νόμισαν ότι είχαν το δικαίωμα το εργοστάσιο της κυρίας Λιβάνη να το διοικούν αυτοί. Και δεν σκεπτόταν ότι το κεφάλαιο έχει πάντοτε τη λύση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι φύγανε οι επιχειρήσεις και πήγαν στα Σκόπια, οι Έλληνες εργάτες έμειναν άνεργοι και οι Σκοπιανοί είδαν θεού πρόσωπο. Μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έμαθαν για το εμπάρκο το οικονομικό, πάρα αυτά ανέλαβαν διπλωματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και τότε είχε αναλάβει ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ
για να επανέλθουν οι συνομιλίες σε επίπεδο υπουργών των εξωτερικών και τότε είχε αναλάβει ο κύριος Παπούλιας με τον ομόλογό του Γκρεκόφσκι. Το 1995 κατάφεραν να συνομολογήσουν και να συνυπογράψουν μία ενδιάμεση συμφωνία υπό την αιγίδα του Cyprus Vance και του Συμβούλου του Κέντρου Δημοκρατίας Συμφιλιώσεως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον γνωστό μας καλό παιδί Μάθιου Νίμιτς. Αυτή η συμφωνία αποσκοπούσε στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και καθοριζόταν, όπως ήταν φυσικό, από διατάξεις, εγγύησεις κλπ. Επίσης υπήρχαν δεσμεύσεις βασισμένες στο διεθνές δίκαιο, στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η υποχρέωση της Ελλάδος να αναγνωρίσει την ανάγκη οικονομικής υποστηρίξεως του κρατηδίου από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και επίσης στα Σκόπια, ως περίκλειστο κράτος που δεν έχει από πουθενά διέξοδο, διότι γύρω-γύρω είναι άλλα κράτη, θα είχε, μάλλον θα μπορούσε, και εδώ είναι το κλειδί, θα μπορούσε να κάνει χρήση των διατάξεων περί δικαίου θαλάσσης με την τότε ισχύουσα νομοθεσία. Η Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι αυτό, όταν ξεκίνησε η υπόθεση αυτή, είχε δικαιώματα, είχαμε όπως λέμε κοινά το πάνω χέρι. Και αυτό το δικαίωμα το είχαμε λόγω του ιστορικού μας παρελθόντος που αναγνωριζόταν και αναγνωρίζεται από την παγκόσμια κοινωνία και αυτό βάσει των αποδείξεων. Η Ελλάδα είναι ένα έθνος χιλιάδων ετών που έχει προσφέρει στην οικουμένη τα πάντα. Ιδέες, σκέψεις, τέχνες, επιστήμες, φιλοσοφία, δημοκρατία. Είναι ένα έθνος που παρά τις ταλαιπωρίες του, τους πολέμους και πολλές απαξιώσεις από τους ίδιους τους Έλληνες, έχει διατηρηθεί και είναι σεβαστό λόγω του ιστορικού του παρελθόντος. Και να σημειώσετε ότι είμαστε το πλέον ισχυρό ιστορικό έθνος. Επιμένω στο έθνος. Γιατί? Διότι μέχρι χθες αποτελούσαμε μία συμπαγή οντότητα. Είχαμε κοινή καταγωγή, κοινή θρησκεία και κοινή γλώσσα. Αυτό το πολύ ενοχλητικό για τους πολύ καλούς φίλους της Ελλάδος. Το ομόαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον. Και κάτι που λησμονούμε και τονίζουν οι ανθρωπολόγοι, το ομότυπον, η εμφάνιση του Έλληνα που όπου και να βρεθούμε μας αναγνωρίζουν. Αυτό το παρελθόν, αυτή την ιστορία και το μεγαλείο της Ελλάδος που σέβεται όλος ο κόσμος, δεν το σέβεται μία μειοψηφία Ελλήνων πολιτικών. Είναι η πολιτική του θράσους, είναι η πολιτική της ανέδειας, είναι οι απάτριδες, είναι οι άθεοι, είναι αυτοί που ανακόπτουν την πορεία της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν η πολιτική της νέας κοπής, Τσίπρας και λοιποί, πίστεψαν ότι είχαν το δικαίωμα και την ικανότητα να χειριστούν ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της Μακεδονίας. Ένα θέμα για το οποίο έχουν μιλήσει οι ιστορικοί όλου του κόσμου. Η διακεκριμένη πολιτική, η πολιτική διπλωματία και κυρίως και σημαντικότερο έχει κατ' επανάληψη αποφασίσει ο ελληνικός, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έτσι η ελληνική μας κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της, μετά από συμφωνίες οι οποίες εξυπηρετούσαν ξένα συμφέροντα, πάντως όχι ελληνικά, απεδέχτησαν ό,τι και όσα τα δύο τέρατα της συγχρόνου πολιτικής, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχαν απορρίψει ενθαρσώς κατηγορηματικά και εμπράκτως. Ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου. Και τι ηρωνία, οι κληρονόμοι τους
κατέστρεψαν όσα είχαν παραλάβει. Υπέγραψαν οι πολιτικοί μας και κρέμασαν την Ελλάδα, ιδιαίτερα το 2018, με το πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, και στη συνέχεια το τρέχον έτος 2019, παρά τις πανελλήνιες ογκώδεις διαμαρτυρίες των απανταχού Ελλήνων, με ψήφους 153 να επικυρώσουν την προδοσία τους και μέσα από την Ελληνική Βουλή. Η σύντομη αυτή αναφορά μου, ελπίζω να μην σας έχω κουράσει, αποσκοπεί στο να μπορέσουμε να θυμηθούμε, να αξιολογήσουμε για ό,τι έγινε, γίνεται και δυστυχώς θα γίνουν πολλά ακόμα. Κυρίως θα πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας για αυτά που έρχονται. Η αναφορά κάποιων στην ενδιάμεση συμφωνία του 1995 έδειξε τις προθέσεις και τις διεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων της Ελλάδος. Το σχέδιο Τίτο, όπως προείπα, ή το μία ενιαία Σλαβική Μακεδονία με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, υπό την Προεδρία βεβαίως και την διαχείριση του Τίτο και το συναυτό. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η κίνδυνη που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έρχεται από την Ανατολή. Έχουμε την Τουρκία, με την Θράκη πολλές πόλεις τις οποίες σχεδόν έχουν εξισλαμιστεί. Έχουμε το Αιγαίο. Έχουμε την Αλβανία με τη μεγάλη της ιδέα, την Τσαμουριά, τους Βλαχόφωνους, και την περασμένη εβδομάδα κατάφερε το αλβανικό κράτος να απολωτριώσει όλες τις ελληνικές περιουσίες. Και πολλές φορές έχω διερωτηθεί, δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς, η σημερινή πολιτική, τα μεγάλα αυτά κεφάλια που εμείς τα ψηφίσαμε, πού τοποθετούν τα όρια, τα σύνορα της Ελλάδος. Και το λέω αυτό διότι ένας πρώην δημοσιογράφος και νυν βολευτής, ο κύριος Αθανασίου, εξέφρασε την απορία του γιατί οι Έλληνες προτιμούν τη Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα της Ελλάδος και όχι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ έξυπνος κανείς για να καταλάβει γιατί οι Έλληνες δεν θέλουμε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και με το ίδιο σκεπτικό υποθέτω ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος μας εκπροσωπεί και στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, εξέφρασε την απορία του, μεταγανακτήσιος μάλιστα, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να καταλάβουν τα δικαιώματα των Σκοπιανών στους λιμένας της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Μετά από τόσες δε επιτυχίες η κυβέρνησή μας, μέσω του υπουργού, αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κατρούγκαλου, ωραίο επίθετο, αναφέρθηκε στα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τα δικαιώματα της Τουρκίας στον Αιγαίο. Και μας χαρακτήρισε τους Έλληνες μόνο φαγάδες. Δηλαδή, πάτε σκύλια, λέστε, να δώσουμε και το Αιγαίο, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε ευγενείς. Οι Τούρκοι, αν μείνουν παραπονεμένοι, δεν γίνεται. Με λύπη λοιπόν και δέος αγαπητοί φίλοι, αντιλαμβάνομαι μια αισχρή πολιτική συντεγνία όλων αυτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα του έθνους μας και των Ελλήνων. Και αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς, διότι παρά τις εθνικιστικές τους κορώνες, αν το παρατηρήσατε, δεν παραιτήθηκε κανείς, ούτε ένας, μα ούτε ένας για ένα τέτοιο θέμα, και δεν παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, ως είχε υποχρέωση να το κάνει. Αχ, ναι, συγγνώμη, ποιον είπα. Από το άκρη του τους έχω. Και αυτός ο ίδιος ήταν. Κυρίως.
κυρίως όμως, συγγνώμη, κυρίως όμως, και θα με συγχωρήσετε σεβασμιότατε, δεν παρητήθη ο αρχηγός της Ελληνικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος. Μα δεν είναι Πάσης Ελλάδος. Πάσης Ελλάδος. Κύριε Τάξη, σας παρακαλώ πολύ, είναι Πάσης Ελλάδος. Κατόνομα. Και το λέγω αυτό, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ρόλο της Εκκλησίας, το ρόλο των ιερωμένων καθ' όλη τη διάρκεια των εθνικιστικών μας αγώνων. Γι' αυτό, όπως έχω δημόσια πει, θεωρώ τον κύριο Ιερώνυμο μικρόν και κατώτερο των καταστάσεων. Επειδή όμως, αγαπητοί μου φίλοι, και θα έχετε δίκιο να σκεφτείτε ότι όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, διότι κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά σκέπτονται μόνο το πολιτικό κόστος, σκέπτονται ποιοι θα τους ψηφίσουν, ας σκεφτούμε εμείς τουλάχιστον πρακτικά τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει. Διότι είναι αλήθεια ότι ο γέγονε γέγονε, δηλαδή ότι γίνεται δεν ξεγίνεται. Η επικύρωση από την Ελληνική Βουλή νομότυπα σημαίνει πως κανείς όρος, όπως οι όροι διατυπώνονται στη συνθήκη των Πρεσπών, δεν μπορεί να αλλάχθει στο μέλλον. Όμως υπάρχουν φωνές που μιλούν για τελείως αντίθετο θέμα. Πιστεύουν ότι υπάρχουν παραθυράκια του νόμου που επιτρέπουν ακυρώσεις ή μετατροπές. Και θέλω να πιστεύω ότι οι φωνές αυτές έχουν μελετήσει τη συνθήκη των Πρεσπών με ενδελέχεια τέτοια που τους δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών λάθη, τυχόν λάθη, κακές διατυπώσεις, παραλήψεις και πολλά άλλα. Και το αναφέρω αυτό διότι στο άρθρο 8 της συνθήκης αναφέρεται το εξής. Προβλέπεται ότι τα Σκόπια θα μπορούν να ζητήσουν από την Ελλάδα διόρθωση ενός ή περισσότερου συμβόλου σε περίπτωση που πιστεύουν ότι αυτά συνιστούν μέρος της ιστορικής τους και πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Και στο ίδιο άρθρο συνεχίζει. Προβλέπεται πως εντός 6 μηνών από την ενεργοποίηση της συμφωνίας τα Σκόπια θα επανεξετάσουν το καθεστώς των μνημείων τους, των δημοσίων κτηρίων και υποδομών στην επικράτειά τους και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται, καθιονδήποτε τρόπο στην αρχαία ελληνική ιστορία και στον πολιτισμό της και θα προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Η Ελλάδα θα ασχολείται συνέχεια με τα Σκόπια να διορθώσει τη δική μας ιστορία και η Τουρκία θα τονίζει στο Αιγαίο. Στις 23 Μαρτίου, περασμένου μηνός δηλαδή του 19, ο Σκοπιανός ιστορικός Βυζαντινολόγος προκλητικότατα μίλησε σε συγκέντρωση και είπε το εξής. Οι Έλληνες έκλεψαν την ιστορία τους στην περιοχή της Μακεδονίας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι Έλληνες οι οποίοι καταστρατήγησαν και κατέστρεψαν το Βυζάντιο. Βλέπετε, δεν υπάρχει άλλος βουλγαροκτόνος. Και πολλά άλλα φεδρά που όμως μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα πιστευτά και να υιοθετηθούν από εχθρούς της Ελλάδος, από ανιστόρητους, από άσοφους, από αγράμματους και δυστυχώς και από πολλούς Έλληνες της πρώτης φοράς αριστερά. Και προσπαθούν μετά από όλα αυτά να μας πείσουν για τις καλές τους προθέσεις. Και από ό,τι έμαθα ετοιμάζουν πολιτιστική, εκπαιδευτική εκστρατεία. Και αυτό μέσω του εκπαιδευτικού του συστήματος για τη συγγραφή της ιστορίας τους, η οποία θα περάσει στα σχολικά τους βιβλία, αρχή των οποίων θα αποτελεί η συνθήκη των Πρεσπών, στα οποία βιβλία θα αναφέρεται η ιστορική και πολιτισμική τους κληρονομιά. Ένα κράτος 34 ετών έχει ιστορία χιλιάδων ετών.
τα βιβλία τους που θα δώσουν στα παιδιά τους έχει την προϋπόθεση ή την ανάγκη τα παιδιά τους να μάθουν τους όρους και την έννοια της συνθήκης. Και έχουν απόλυτο δίκιο, διότι πριν δεν υπήρχαν. Πριν από 34 χρόνια δεν υπήρχαν. Και σε αυτά τα 34 χρόνια ουσιαστικά ήταν μια ομάδα Σλάβων η οποία επεφάσισε ξαφνικά να γίνει κράτος κατόπιν υποδείξεως του Τίτο. Αν λοιπόν πραγματοποιηθούν όλα αυτά που εγώ τα θεωρώ εξωπραγματικά, θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση ή την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, να σας θυμίσω τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γιαβρόγλου, ή την κυρία Φραντζεσκάκη και την κυρία Ρεπούση, οι οποίοι με τόση γλαφυρότητα μας παρουσίασαν το συνωστισμό της Μύρνης, και μέσω των βιβλίων αυτών τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας εγγόνια, οι επόμενες γενιές, θα μάθουν ότι οι Μακεδόνες με την υπογραφή και τη συνένεση Τσίπρα-Ζάεφ είναι οι Σκοπιανοί. Και είμαι βέβαια ότι γνωρίζετε πως πρόσφατα στην εμπορική έκθεση της Γερμανίας, δεν θυμάμαι αν είναι Μόναχο ή Βερολίνο, απλά και όμορφα παρουσιάστηκαν ως Μακεδόνες και παρουσίασαν κρασιά 2.000 ετών. Δηλαδή τότε που οι Έλληνες γράφαμε ιστορία και αυτοί περπατούσαν στα τέσσερα, παρουσιάσαν κρασιά μακεδονικά. Και εάν δεν απατώμε, πριν λίγες ημέρες η τεράστια αγορά της Κίνας απέρριψε τα μακεδονικά κρασιά. Δεν ξέρω ποιας Μακεδονίας ήταν, αλλά μακεδονικά κρασιά. Παρατηρώντας λοιπόν όλες αυτές τις εξελίξεις, έχω καταλήξει σε κάτι που θα σας ξενήσει, ότι οι απόδημοι Έλληνες παραμένουν το σταθερό στήριγμα της ιδιαίτερης πατρίδος μας της Ελλάδος. Ξέρουμε όλοι ότι η αποδημία πάντοτε υπήρξε η Ελλάδα και το στήριγμα της Ελλάδος στις δύσκολες περιόδους και πιστέψτε με ότι η Ελλάδα μας βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη καμπή της συγχρόνου ιστορίας της. Ο διαστρεβλωτικός εξυγχρονισμός της τελευταίας τριακονταετίας, ο οποίος εισήγαγε νέους τρόπους ζωής με ήθη και συνήθειες ξένα προς τις ελληνικές ηθικές αξίες, οδήγησαν την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία στο επόμενο βήμα, το καταστρεπτικότερο βήμα, την επίθεση στη παιδεία. Και με την αποτελεσματική μέθοδο της οικονομίας μπόρεσαν να μας εξευτελίσουν, να μας αποπροσανατολίσουν, να μας τρομοκρατήσουν και τελικά ο Έλληνας να επιστρέψει σε δίσεκτους και πολύ άσχημους χρόνους. Με έναν νέο τύπο μυθριδατισμού ο Έλληνας λησμόνησε ό,τι και όσα κατάφερε στην πορεία των αιώνων και ακολούθησε μία πορεία πολύ περίεργη. Αλλά όσο και αν σας φανεί περίεργο, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα πολύ μεγάλο καλό, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το θέλει. Και όταν το κατάλαβε ήταν αργά. Ξύπνησε τον εθνικισμό των Ελλήνων, παρόλο του ότι πολλοί από εμάς δεν το ομολογούμε ότι είμαστε εθνικιστές, διότι είναι πάρα πολύ κακό να αγαπάς το έθνος σου. Είναι πολύ κακό να αγαπάς την πατρίδα σου και έτσι προτιμούμε να το κρύβουμε για να μην μας πούνε ρατσιστάς, ναζιστάς, ξέρω εγώ τι άλλο ιστάς, δεν ξέρω. Εγώ όμως έχω να σας πω το εξής. Όλοι όσοι θυσιάστηκαν για το έθνος των Ελλήνων ήταν εθνικιστές. Διότι αν ο Διονύσιος Σολωμός δεν ήταν εθνικιστής, δεν θα έγραφε αυτόν τον εθνικό ύμνο που τον ακούμε και δακρύζομαι. Και αν ο Καποδίστριας... αν ο Καποδίστριας δεν ήταν εθνικιστής, δεν θα ξανασυστηνε στα πόδια της την Ελλάδα, την κατεστραμμένη Ελλάδα. Και αν δεν ήταν εθνικιστές, ο Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας, ο Κατσόνης,
Οι χιλιάδες των Ελλήνων που θυσιάστηκαν ήταν όλοι εθνικιστές. Και ξέρετε, καμιά φορά σκέπτομαι ότι αν ζούσε η Πουλίνα θα μας έφτυνε έναν-έναν. Και ακόμη, αυτές οι γυναίκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, που φορτωνότανε τα πυρομαγικά απάνω στα βουνά της Υπήρου που δεν μπορούσαν να πάνε ούτε τα μουλάρια, και πήγαιναν αυτές οι γυναίκες πυρομαγικά στους Έλληνες στρατιώτες για να εμποδίσουν τους Βουλγάρους, τους Σλάβους και τους Έλληνες κομμουνιστές να περάσουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες θα κλαίνε από όπου και να βρίσκονται, και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα λυπούνται βαθύτατα. Για διαφόρους λόγους λοιπόν, βάσει έργων και πράξεων των πολιτικών της Ελλάδος, θεωρώ, αν και το απεύχομαι, πως αργά ή γρήγορα, επίσημα ή ανεπίσημα, η Ομογένεια θα κληθεί να βοηθήσει για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Αλλά εδώ γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια στιγμή? Φοβούμαι ότι και εμείς εδώ στην Ομογένεια δεν είμαστε δυνατοί όπως παλαιότερα. Δυστυχώς έχουμε γεράσει. Οι άνθρωποι της πρώτης και δεύτερης γενιάς έχουν λιγοστέψει. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, απορροφημένα από τον αγώνα της καθημερινότητος, δεν έχουν χρόνο για να ασχοληθούν με την πατρίδα καταγωγής των γονιών τους. Το ΣΑΕ που ξεκίνησε να εκπροσωπήσει τον οικουμενικό ελληνισμό δεν τα κατάφερε. Οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες μας και αυτές έχουν αποδυναμωθεί. Το ελληνοαμερικανικό λόμπι έτσι όπως λειτουργεί είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Το Hellenic American Institute και αυτό δεν έχει καλύτερη τύχη. Και η Αρχιεπισκοπή μας, επιτρέψτε μου, σεβασμιότητε, βυθισμένη στα δικά της προβλήματα, έχει μειώσει τις δυνάμεις της. Δυστυχώς, εκπροσωπούμεθα από ανθρώπους με πολύ καλή θέληση, αλλά χωρίς τα κατάλληλα προσόντα. Και όπως όλοι ξέρουμε, δεν αρκεί μόνο η καλή θέληση. Αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι η εποχή του μπουζουκιού, σιρτάκι ντάμς, σουβλάκι και όπα έχουν ξεφτύσει, έχουν ξεφοριάσει. Οι εποχές άλλαξαν και οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και απαραίτητος οικονομικά αποθέματα. Είναι καιρός να αντιληφθούμε πως η αμερικανική πολιτική σκακέρα έχει και απαιτεί σκληρή διαπραγματευτική ικανότητα και μια λογική που δεν έχει καμία σχέση με συναισθηματισμούς. Θα πρέπει επίσης απαραίτητος να καταλάβουμε ότι οι Ελληνοαμερικανοί που συμμετέχουν στην εδώ πολιτική εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα της Αμερικής και δευτερευόντως τα της Ελλάδος, αν και εφόσον αυτά συμπλέουν με τα συμφέροντα της Αμερικής. Εγώ λοιπόν, πολύ ρομαντικά, πολύ αισιόδοξα και με πάρα πολλές ελπίδες, πιστεύω ότι ο μόνος φορέας που μας απέμεινε για να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο κάλεσμα, ομοιγέννητο, είναι η Εκκλησία μας. Πρώτον, διότι έχει έτοιμες υποδομές. Δεύτερον, διότι έχει τους μηχανισμούς για συγκέντρωση χρημάτων. Τρίτον, αποτελεί κατά την άποψη των Αμερικανών την επίσημη και μόνιμη δεξαμενή ψήφων και έχει τη δυνατότητα η Εκκλησία μας, αν το θελήσει, να επηρεάσει τους Αμερικανούς πολιτικούς, και αυτό το ζήσαμε την περίοδο του μακαριστού Ιακώβου.
Στο σημαντικότερο όμως, που δεν πρέπει να μας διαφεύγει και πρέπει να το φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, είναι ότι κρατά το επίσημο ελληνοαμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα σχολεία μας. Διότι τα πολυσυζητημένα charter schools, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα μέρος μιας ισοπεδωτικής απομειωτικής πολιτικής και έχει καταφέρει πολλά να κλείσουν πολλά μειονοτικά σχολεία. Δεν θα μας διαφεύγει ότι με τη μέθοδο ή με την εκμεταλλευόμενη την οικονομική ανεπάρκεια έχει μπορέσει να υποσκελίσει τα σχολεία των μειονοτήτων. Έχουμε και εμείς χάσει 2-3 σχολεία, Κορώνα, Άγιο Σπυρίδωνα, στη Φλόριδα, στο Μπρούκλιν, και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι μέσω της παιδείας θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε την Ελλάδα. Αυτό κάνουν οι Σκοπιανοί, γι' αυτό γράφουν ξανά την ιστορία τους. Μπορεί να είναι κάλπικη, αλλά για αυτούς είναι σπουδαία. Θα κλείσω τη σύντομη αναφορά μου στην Ελλάδα μας και ιδιαίτερα στη Μακεδονία μας με ευχαριστίες προς τον φορέα Hellenic Cultural Society of St. Nicholas και την κυρία Κρομίδα, της οποίας θαύμασα στην κυριολεξία, την ικανότητά της και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της, διότι αυτή η εκδήλωση είναι υπόθεση 2-3 εβδομάδων, αν δεν κάνω λάθος. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Ελευθεριάδη και τον κύριο Χρυσοχό, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είχατε την ευγένεια και την καλοσύνη να με ακούσετε. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες στον Father Paul, ο οποίος με εμπιστεύτηκε. Και μετά τις ευχαριστίες μου, να σας υπενθυμίσω την επόμενη Κυριακή όλοι στην 5η Λεωφόρο για την εθνική μας παρέλαση. Καλή μας παρέλαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι.